Είναι ο νομιτευτικός ο οποίος νομικώστηκε μου δώσει την εταιρεία απότητος. Βρετάκος Παναγιώτης. Κύριε Βρετάκο, είναι το λόγο. Και ησυχία πάλι. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δημάτε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι μέσα του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριοι βουλευτές, κύριοι. Καταρχήν να εκφράσουμε την ευχαριστία μας για την πρόσκλησή σας να παραστούμε στη σημερινή σας συνεδρία. Διότι ελπίζουμε ότι έτσι θα μας δοθεί η ευκαιρία να αποσκαθινίσουμε ορισμένα κρίσιμα ζητήματα και να διαλυθούν κάποιους και να διαλύσουμε κάποιους μύθους από όποιους διακινούνται. Διότι θεωρούμε ότι η αλήθεια είναι η ασφαλέστερη βάση έτσι ώστε να μπορέσει ένα διοικητικό όργανο, όπως είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, να καταλήξει ασφαλή κρίση. Να σημειώσω ότι μαζί με μένα είναι η κυρία Ασημίνα Δέμου, είναι η τεχνική σύμβουλος της εταιρείας, και ο κύριος Σαββάκης Δεκατερίδης, ο οικονομικός σύμβουλος της εταιρείας. Είναι η καλύτερη. Θα ήθελα όμως, αν με επιτρέπετε, να θέσω το εξής. Αν κατάλαβα καλά την τοποθέτηση του προηγουθέντος Δημοτικού Συμβούλου, του κυρίου Πετρόπου, να τη το ζήτημα το οποίο τίθεται στην όποια του Συμβουλίου έχει να κάνει με την κατεξοχή πολιτική πτυχή που θέλει. Δηλαδή, από ό,τι είπε ο κυρίος, δεν τίθεται ζητήματα νομιμότητας, τίθεται ζήτημα πολιτικών εφηλογών. Αν δηλαδή... Κύριε Βρετάκο, επιτρέψτε μου μια μικρή διαφορά. Ζητάμε από εσάς τις θέσεις της εταιρείας, και μόνο. Δεν θέλουμε να κρίνετε τους συναδέλφους εδώ σε σχέση με τις θέσεις. Όχι, μα δεν έκρινα κανένα. Μην μου προεξηγήσετε. Ενημέρωση ήταν. Ενημέρωση. Η ενημέρωση είναι ένα τρόπο. Η ενημέρωση. Είναι συγκεκριμένη. Προκύπτει εξ εκράτων τα οποία βρίσκονται κατεθειμένα σε δημόσιες υπηρεσίες και συγκεκριμένα στην υπηρεσία δόμησης του κλίματος. Και δεν πρόκειται περί τίποτε άλλου εκτός από την έκπτωση 40 οικοδομικών αραιών για την ανέκριση δυσάριθμων κατοικιών σε αυτοτελή, άρτια και οικοδομήσιμα κύπελα. Όπως δηλαδή οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης καθόλη την έκταση της περιοχής Ναγκούρα ή σε όλη την έκταση της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου σας. Στις εκτός σχεδίου περιοχές, κατ' επίκληση των ισχυρουσών των διατάξεων, θα ερχόταν και θα κατέθετε στην υπηρεσία δόμησης μία αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογικά για να του εκδοθεί η οικοδομική άδεια. Το ίδιο έχουμε κάνει και εμείς. Βεβαίως, γεννιέται το ζήτημα το ότι ναι, αλλά εσείς δεν είσαστε ένας, δεν έχετε καταθέσει για μία άδεια, έχετε καταθέσει για 40 άδειες. Θα μου επιτρέψετε να πω την επιστημόνια του εξή. Τυχαίνει οι 40 αυτές άδειες να αφορούν συνειδιοκτήτες που η ταυτότητά τους είναι η εταιρεία Κόκκινος, ο Πέτρος Παπάς, η Μιλένα και ο Αλέξανδρος Παπάς. Δεν υπάρχει καμία απαγόρευση όπως μεταφέρεσαι. Αν αύριο δηλαδή το υπαριθμόν 2 κύπελο ανήκει στον Χ και το υπαριθμόν 3 ανήκει στον Ψ, αδυνατός τα αλήθεια να αντιληφθώ πάνω σε ποια βάση θα μπορεί να γίνει μια συνολική εκτίμηση. Για να σας το πω και διαφορετικά. Τυχαίνει και είναι επί την εξούσιο δικηγόρο και του Βάη Γιαννάκου, ο οποίος επίσης έχει αιτηθεί άδεια υποδοχής, βρίσκεται στην Ελπίδη και αναμένει την έκδοσή της και βρίσκεται ακριβώς έχει γήπεδο με πρόσωπο επί του πρώτου ασφαλτοστρωμένου δρόμου που κατεβαίνει από τον οικισμό Αγιαννάκη στην παραλία. Και ρωτώ, πώς θα θα εισάγουμε μια καινούργια διαδικασία. Κάθε αίτηση για εκτός σχεδίου δόμηση θα εισάγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο προς κρίση. Βεβαίως είναι απόφαση δική σας, πολιτική αυτή. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα θέματα. Και όσον αφορά καταρχήν το θέμα
της συμβατότητας ημνή των, των αδειών δομήσεως που έχουμε συντήσει με την ανάγκη προστασίας και τις αρχές διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος. Καταρχήν να επισημάνω το αυτονόητο η υπόθεση προστασίας του περιβάλλοντος δεν αποτελεί υπόθεση ούτε κοινωνικού ή πολιτικού ή άλλου είδους ακτιβισμού, ούτε ιδεοληψία ή επιατέλλοντα. Αντιθέτως, αποτελεί αποκλειστικό σε ό,τι αφορά τα όργανα που ασκούν δημόσια εξουσία, ζήτημα εφαρμογής των κειμένων νόμων. Ουδής πρέπει να παριστάνει το πάρμα του περιβάλλοντος και να έρχεται και να υποστηρίζει ότι θα καταστραφεί το περιβάλλον αν θα γίνει το Α ή θα γίνει το Β. Και για να το κάνω συγκεκριμένα, επειδή εδώ προκύπτου έχουμε φτάσει ας πούμε, να αγγίσουμε τα όρια του παραλόγου. Υποστηρίζουν κάτι περίπου ότι θα αποκλειθεί το προστατευόμενο είδος και θαλάσσια χελώνα κάτι τα καλύτερα. Ερώτημα. Υπάρχει οποιαδήποτε αμφισβήτηση, αμφιβολία ή αντίρρηση ότι οι θαλάσσιες χελώνες κοοτοπούν και αναπαράγονται κατά το πλάτος της αμόδους ακτής και ουδέποτε υπερβαίνουν το όριο που και διοικητικώς έχει καθοριστεί του Αιγαίου. Έχει εντοπιστεί έστω και μία φωλιά ή έχει εντοπιστεί έστω και ένα ίχνος που να υπερβαίνει τη γραμμή του Αιγαίου. Πουθενά και πάλι, με τα στοιχεία ακόμα της ίδιας της Αρχαίου. Ερώτημα λοιπόν. Κατά ποια λογική και πάνω σε ποια βάση μία δραστηριότητα ήπια, όπως αυτή της ανέγερσης κατοικίας. Δεν μιλάμε για οποιαδήποτε άλλη, για ανέγερση κατοικίας μιλάμε. Πέρα της γραμμής του Αιγιανού είναι δυνατόν να απειλήσει η Χελώνα κάθε παγάρι. Ένα ζήτημα. Δεύτερο ζήτημα. Τι άλλο προστατεύεται, τι άλλο έχει αποτελέσει αφετηρία και αποστολή χαρακτηρισμού της συγκεκριμένης περιοχής ως τον κοινωνικό σημασίας. Η αμοφύνες. Μάλιστα. Για να δούμε τι είναι η αμοφύνες. Η αμοφύνες είναι όλη η περιοχή, αν όλη η περιοχή όταν είναι και η σπή. Εγώ πιο κοντά στο μικρόφωνο, κύριε. Εάν είναι και επειδή σε όλη η περιοχή ανήκουν και η σπή, τότε είναι η όλη περιοχή. Αν όμως προσέξει κανείς και ψάξει κανείς προσεκτικότερα τα έργα, θα δει ότι από το σύνολο της περιοχής μονάχα ένα τμήμα που δεν υπερβαίνει το 19% του συνολικής εκτάσεως είναι αμοθήνες. Και αμοθήνες οι οποίες σύμφωνα με τον επίσημο χάρτη που τηρεί το υπερβοδέ, το τέος υπερβοδέ, μην είπε κάτι, τίθεται πέραν και κατάτι της γραμμής του Αιγαλού. Σε κανένα σημείο δεν είναι ανάτι της γραμμής του Αιγαλού. Για να μεταφράσουμε στα πρακτικά. Για τα σχέδια που ετοιμάζετε. Όχι, όχι, δεν μπορεί να γίνει. Κύριε Πλατάκο, παρακαλώ, δεν απαντάμε τώρα σε ερωτήσεις. Θα πείτε τις απόψεις σας, χωρίς διάλογο. Υπάρχουν μέτρα διαχείρισης, προστασίας, περιορισμοί, απαγορεύσεις, οι οποίοι να πλήττονται άμεσα ή έμεσα της προοπτικής να υποθεί οικονομική άδεια. Για να δούμε ποιο είναι, τι ισχύει στην περίπτωση. Νομική ανάλυση θα κάνουμε τώρα και εγώ, συγγνώμη. Κύριε Πετρόπουλε, ξεβαστείτε το δημοκρατικό δικαίωμα του ανθρώπου να πει, να τοποθετηθεί όπως εκείνος σχολείς. Δηλαδή, μια παραδείξη του αγάπη. Είναι αντιδεολογικό αυτό. Δεν ερωτηθήκατε γι' αυτό εσείς κύριε. Παρακαλώ κύριε Βεντάκο. Το χρόνο μας, το χρόνο, να σεβαστούμε το χρόνο. Ουσιαστικά και σύντομα. Για να μην φτάσουμε, γιατί δεν είχα καμία διάθεση να κάνω το Θεό. Θα επισημάνω μονάχα το εξής. Το θεσμικό μέσο που ισχύει είναι ο νόμος 39-37. Η οδηγία 92-43, έτσι όπως έχει μεταφερθεί στην εξωτερική ανεταξιδιωτική από το 1998. Και
ο νόμος 4014 περί μεγαλωτικών αδειοδοτήσεων και η κατεξουσιοδότηση αυτών των τέτοιων εκλογικών αποφάσεων. Σε καμία από αυτές τις αποφάσεις, σε καμία από αυτές τις διατάξεις, δεν υπάρχει απαγόρευση είτε δομήσεων είτε οποιασδήποτε άλλη δραστηριότητα. Είναι εύλογο να αναρωτηθείτε γιατί. Η απάντηση βρίσκεται στο γεγονός εκείνο που διαψεύδει αυτό που πιστεύω ορισμένοι, ότι πάντα η αιτία της απειλής που διατυπώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση εναντίον της χώρας μας είναι δραστηριότητα της εταιρείας σας. Είναι η απελπιρία της ελληνικής πολιτείας να κινηθεί στους χρόνους που έπρεπε και να καθορίσει τα μέτρα εκείνα που έπρεπε, έτσι όπως προκύπτουν από τα δεδομένα της επιστημονικής έρευνας. Και να το κάνω σαφές. Ο νόμος και ο τελευταίος για την προστασία της ιδιωτικότητας. Ορίζει ότι εντός μηνών, εντός έτους από την έκδοση, έχει περάσει ήδη το έτος. Έπρεπε να καθοριστούν προδιαγραφές για τις συντάξεις σχεδίου διαχείρισης. Δεν έχουν συνταχθεί εδώ. Ο ίδιος νόμος όρισε ότι εντός έτους έπρεπε να καθοριστούν οι εθνικοί στόχοι διατήρησης των προστατευόμενων εδρών και των τόπων. Δεν έχουν καθοριστεί. Γιατί αντί αυτού του έργου έχουμε μία απόφαση, μία υπουργική απόφαση που είναι κάτι, με την οποία αναθίθεται στην κτηματολόγιο να συντάξει χάρτες επικαιροποιώντας τα δεδομένα που έχουν καταδεστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να έχουμε ακριβή περιγραφή των γεωγραφικών ορίων των προστατευομένων ισοτόπων και οικοσυστημάτων. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει τίποτα. Μέχρι πότε δεν γίνεται. Περιορίζουμε λοιπόν εν του παρόντος σε αυτό για να επισημάνω ότι από πλευράς της νομοθεσίας δεν υπάρχει οποιοδήποτε κόλλημα. Πάμε τώρα στο δεύτερο σκέλος, έτσι όπως είναι διατυπωμένο στην πρόσωπη της κοινωνίας μας αποστείλε. Δηλαδή, το αν υπάρχει ασυμφωνία με το πνεύμα του νόμου ή την αρχή της αγγελίας. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Επειδή πολλοί πιστεύουν ότι στην Ελλάδα ανακαλύψαμε την αηφόρο διαχείριση, επειδή αναγκαστήκαμε να συνοχωρούμε προς τους κοινοτικούς κανόνες. Για την ιστορία σας αναφέρω ότι στην ελληνική ενωμητάξη υπάρχει παράγγελμα για την εφαρμογή της αηφορίας ήδη στο Προεδρικό Διάταγμα της 30ης Νοεμβρίου του 1928 με τη διαχειρίσεως δασών. Αλλά γράφω τον μιλητή για να αντικρούσω εγώ μέσα στην προσλέψη. Τα όσα είπα εδώ κάνουν άλλη πλευρά. Δεν το σκέφτε συνάδελφε, δεν είχατε. Όχι, δεν είναι κανόνες και συζητητικής πολεοδόμησης. Μη συνεχίζετε. Και γι' αυτό εγκαλείστε. Κύριε Πετρόπουλε, δεν το κάνετε καλά. Συγγνώμη κύριε. Δεν το κάνετε καλά. Καλά το κάνετε. Αλλά υπάρχει ένα όριο. Ακούστε, κύριε Πετρόπουλε, για δημοτική σύμβουλη όλοι πρέπει να περιφρουρήσουν αυτή τη διαδικασία. Δεν παρουσίασα καμία επένδυση όπως από κάποιους σχολιάζεται αρνητικά το γεγονός ότι έχουμε υποβάλει αιτήσεις για την έκδοση οικοδομικών αδειών. Η έκδοση οικοδομικών αδειών δεν συνιστά επένδυση κατά την νομοθεσία περί επενδυτικών κινήτων. Δεν είναι επενδυτικό έργο κατά την νομοθεσία των νόμων που παρέχουν επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις. Είναι επένδυση κατά τις αρχές της οικονομικής επιστήμης, διότι αυξάνει το πάγιο κεφάλαιο του συνόλου της οικονομίας, αλλά δεν είναι επένδυση με την έννοια την καθημερινή, αυτή που κάτι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν σε βάρος. Εντάξει κύριε Πετράκο, ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Τέμου είναι μηχανικός της τεχνικός σύμβουλος της. Πείτε μας. Στο μικρόφωνο. Η έκταση αυτή είναι 306 στρέμματα, η οποία έχει καταπληκτεί σε 40 ανεξάρτητα γήπεδα. Στα 40 αυτά γήπεδα προτίθεται να ευνηθούν 40 εναρχίες, οι περισσότερες μονοόρφες και κάποιες διόρφες, οι οποίες θα καταλάβουν 12 στρέμματα. Δηλαδή από τα 306 στρέμματα,
τα 12 θα είναι κατάληψη με τσιμέντο. Άρα θα έχουμε 294 στρέμματα ελεύθερα. Αυτό και μόνο σαν νούμερο μπορούμε να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει καμία τσιμετοποίηση. Ο νόμος μας δίνει τη δυνατότητα να οικοδομήσουμε στα 30 μέτρα από τον Αιγιαλό. Όλες οι μελέτες έχουν πάει τα σπίτια να οικοδομηθούν στα 60 και 70 μέτρα από τον Αιγιαλό. Πίσω δηλαδή προς το δάσος και όχι μπροστά προς την παραλία Λοτοκίας. Αυτό είναι το πλάνο. Ταξίσματα. Εσείς εκπροσωπείτε. Όχι. Αν τελειώσει μετά θα καμπούμε σε διαδικασία ερωτήσεων. Σε τεχνικό επίπεδο, ενημερωτικά, έχετε να πείτε κάτι άλλο? Ότι έχουν γίνει όλες τις μελέτες, πολύ περισσότερες μελέτες από αυτές που απαιτούνται για την έκθεση οικοδομικών αδειών. Δηλαδή, τους φακέλους ήδη έχουν γίνει μελέτες φωτισμού. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουμε πάρει από το Εθνικό Πάρκο Ζακύνθου, έτσι ώστε ο φωτισμός στις κατοικίες να μην ενοχλεί τις σκελώνες. Σε όλες τις κατοικίες θα υπάρχουν υπόφεροι βιολογικοί. Σε όλες τις κατοικίες θα υπάρχουν δεξαμενές που θα παίρνουν τα όμβρια των κατοικιών που θα χρησιμοποιούνται μετά για την άψευση. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι. Νομίζω η κατάχρηση των γηπέδων είναι σημαντικό, κύριε Πρόεδρε. Θα πούμε η κατάχρηση των γηπέδων. Δεν μπαίνουν τώρα τα ερωτήματα αυτά. Δεν θα πούμε τώρα. Κύριε Πρόεδρε, μια ερώτηση. Πρόεδρε του Πάρκου τη Ζακή του Κοναβασμού, κυρία, ποιο είναι? Σας παρακαλώ. Πώς παρακαλώ, για ποιο λόγο. Ανατρέπετε. Να μα δώσει απάντηση. Αφήστε το Προεδρείο να διαχειριστεί τη συζήτηση. Ποιο είναι Πρόεδρε? Μα ξέρουμε ποιος είναι πρόεδρος και πρόεδρες του Θανάσιου Πάρκου Ζακύνθου, ποιος είναι? Κύριε Καρακούνη. Σας παρακαλώ πολύ. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Σας παρακαλώ. Συναδελφοί, να ακούσουμε και τον προϊστάμενο της Πολυδομίας, να έχουμε μια σφαιρική έτσι άποψη του συστήματος, τουλάχιστον τεχνικά, να ακούσουμε και τον κύριο Τσιγκάνου. Ανάποδα. Ωραία, ας ακούσουμε τον κύριο Τσιγκάνου. Ως καθήν είναι αρμόδιο. Καθήν, είναι καθήν. Ορίστε, κύριε Τσιγκάνου. Διαδικαστικά, κύριε Πρόεδρε, επειδή το θέμα έτσι όπως αρκετή, το ξεκατάρισα από την αρχή στην εισήγησή μου, είναι ένα θέμα αμοιβώς πολιτικό. Σαφώς και εφόσον η άλλη πλευρά διοικεί σε θέματα νομικά, εγώ στην τοποθέτησή μου θα πω και εγώ σε θέματα νομικά, αλλά επειδή κινδυνεύει το Δημοτικό Συμβούλιο να γίνει αίθουσα δικαστηρίου, γι' αυτό θα παρακαλούσω όλους τους τοποθετητές. Γιατί εγώ θα μπορούσα να πω ποτικά. Σας άκουσα. Κακώς μιλήσατε για μένα. Γιατί το θέμα δεν είναι νομικό. Ευχαριστώ όμως γιατί μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω και εγώ νομικά. Γι' αυτό και σας άφησα να μιλήσω. Αλλά επειδή υπάρχει ο κίνδυνος, κύριε Πρόεδρε, να μετατραπεί έστω του Δημοτικού Συμβουλίου σε δικαστήριο και να χάσουμε πάλι την μπάλα, η ουσία δεν είναι αυτή. Η ουσία είναι εμείς, σαν Δημοτική Συμβουλή, αν αυτή την κατασκευή της Κοατινός τη βλέπουμε ότι συμβάλλει με την προστασία του περιβάλλοντος και με την αηφόρα ανάπτυξη. Είναι πάρα πολύ απλά. Θα παρακαλούσα λοιπόν σαφώς και ο κύριος Τσιγκάνος και ο κύριος Προϊστάμενος θα μπουν και σε θέματα τεχνικά. Αλλά το κυρίαρχο για μας να καταλάβουμε είναι τι πάει να χτιστεί και μετά εμείς αφού καταλάβουμε τι πάει να χτιστεί. Και έχουμε καταλάβει από την κυρία τη μηχανικό, την πρόεδρο, που εκπροσωπεί όλους και τους 40 που χτίζουν, πρόκειται για 40 σπίτια που χτίζουν τον Άγιο Αρτάλη. Είναι κατανοητό αυτό. Από εκεί και πέρα να το βρούμε πολιτικά. Κύριε Βεμπρόκυλε, νομίζω ότι απαντάμε στα ζητούμενα. Έχουμε καταναλώσει πολύ χρόνο, κύριε Πρόεδρε, και είμαστε εκτός θέματος. Το πρώτο ερώτημα του θέματος έτσι όπως είπατε είναι πλήρη και ξεκάθαρη ενημέρωση σχετικά με το ακριβές περιεχόμενο της σημερινής επιχειρηματικής συζήτησης.